από τις σφαίρες του Μαρκ Τσάπμαν, ο σπουδαίος καλλιτέχνης είχε δώσει την τελευταία του συνέντευξη. Η φωνή του τραγουδιστή που αποτέλεσε σύμβολο της ειρήνης ακούγεται για τελευταία φορά από το ραδιόφωνο. Ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο έδωσαν συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό του Σαν Φρανσίσκο από το διαμέρισμά τους στο Μανχάταν τον Δεκέμβριο του 1980. Τραγουδούσαν τις μουσικές τους δημιουργίες ο ένας τον άλλον μέσω τηλεφώνου όταν τους χώριζε η απόσταση και αυτό έδωσε έναυσμα στον διάσημο Άγγλο καλλιτέχνη και ακτιβιστή να επανέλθει δυναμικά στα μουσικά δρόμενα. Locked in the home environment and completely switched my way of thinking that I didn't really think about music at all. Λίγες ώρες μετά το τέλος της συνέντευξης, ο δολοφόνος του Μαρκ Τσάπμαν τον πυροβόλησε πισόπλατα έξω από το διαμέρισμά του το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου του 1980 και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ ο Τζον Λένον επέστρεφε από την ηχογράφηση των νέων του τραγουδιών. I do have the ability to, you know, if you ask me to write a song for a movie or something and they say it's about this, I can sit down and sort of make a song. I wouldn't be thrilled with it, but I can make a song like that. Imagine there's no countries. Σύμφωνα με τις αναφορές των μαρτύρων και των αστυνομικών αρχών, μετά τη δολοφονία, ο Τσάπμαν παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. 35 χρόνια μετά το θάνατό του, οι θαυμαστές του Τζον Λένον συγκεντρώθηκαν στο Central Park της Νέας Υόρκης, στο σημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του.